Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Σάκη Βλέτσα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού εδώ στην τοπική Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας τοπικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλέτσα, για την παρουσία σας εδώ απόψε. Ευχαριστώ διπλά, γιατί είχατε την υπομονή να περιμένετε λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε πει αρχικά. Είστε καλά? Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Βλέτσα, για να ξεκινήσουμε με τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής τώρα εδώ, που γίνεται μια προσπάθεια. Πραγματικά, εγώ ακούω για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεκαετίες τώρα, και εγώ και εσείς και όλοι μας. Και δεν τα καταφέρνουμε. Πολλοί λένε ότι τώρα θα τα καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, τι λέτε εσείς? Αυτό είναι το βάφτισμα που λέμε μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Και αυτό το βαφτίσει το λένε πολλοί πάρα πολλά χρόνια. Όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Βέβαια. Ναι. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο ανακοινώνει ο αρμόδιος υπουργός κ. Γαζιδάκης κάποια μέτρα για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Συνεπώς δεν πατάχθηκε η φοροδιαφυγή. Αλήθεια, έτσι. Τι να λέμε. Από εκεί και πέρα που υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς. Είμαι ένα ελεύθερο επαγγελματίες, είναι ο καταστηματάρχης ή ο γιατρός, ο μηχανικός, ο δικηγόρος ή ο υδραυλικός ή ο οποιοδήποτε να κόβει απόδειξη. Και οι μισθωτοί είναι αυτοί που πέρα από τη δουλειά τους κάνουν και άλλη εργασία. Παράνομα, ναι, δουλεύουν εκτός δημοσίου δηλαδή. Και φοροδιαφεύγουν δηλαδή, γιατί δεν τη δηλώνουν, δεν δηλώνουν τις αμοιβές και ως εκ τούτου και εκεί υπάρχει φοροδιαφυγή. Με το μέτρο που ανακοινώθηκε γίνεται μια εν μέρη οριζόντια προσπάθεια. Και λέω εν μέρη γιατί αφορά μόνο το ένα κομμάτι, δηλαδή τους επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν. Εν μέρη οριζόντια προσπάθεια. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και θα πρέπει να δούμε την τελική μορφή. Ποια θα είναι η τελική μορφή του νομοσχεδίου, το οποίο τώρα απλώς ανακοινώθηκε, θα κατευθυνθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί στις επιτροπές και θα πάει στην Ολομέλεια. Δεν είστε ικανοποιημένοι. Και λέτε, λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η φοροδιαφυγή να είχε παταχθεί. Ναι. Φτάνουμε σε ένα μέτρο γιατί ακριβώς δεν πατάχτηκε. Δεν είστε ικανοποιημένοι, πέρα, μου λέτε, έτσι. Κύριε Ντόκα, ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, λέτε, δεν είστε ικανοποιημένοι. Μα κάθε στέλεχος, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΕ, θα ήθελε να μην έχουμε φοροδιαφυγή. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί εξακολουθεί να υπάρχει φοροδιαφυγή. Είναι από τόσο τα μέτρα αντιμετώπισης είστε ικανοποιημένοι, από τα οριζόντια μέτρα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο, στη μορφή που το διαβάζουμε από τις εφημερίδες τουλάχιστον. Δεν το έχουμε δει ακόμη πώς είναι η μορφή του. Εντάξει, τελικά θεωρεί ανακοινώσει κάποια πράγματα υπάρχουν, οι αρμόδιοι υπουργοί. Ναι. Είπαμε είναι εν μέρει οριζόντιο γιατί ποια είναι μόνο τους επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν και ποια είναι τους μισθωτούς που κάνουν μια δεύτερη δουλειά. Παράνομα, και αυτοί φοροδιαφεύγουν. Αυτό λοιπόν πιάνει όλους τους επαγγελματίες γιατί τους θεωρεί ίσως όλους ότι φοροδιαφεύγουν. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα ποστό 2, 5, 10, 20% α% πράγματι φοροδιαφεύγει και αντί να στοχεύσει και να πιάσει αυτούς που προδιαφεύγουν, τους πιάνει όλους. Ποιο είναι το δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι άρα θεωρεί αυτή τη στιγμή. Μου λέτε αντιπολιτευτικές απόψεις τώρα σε αυτό που προωθεί η κυβέρνηση. Έχω μάθει να λέω την πραγματικότητα και εάν σε ένα κόμμα. Δεν είστε σύμφωνος δηλαδή με αυτό ένα που, κόμμα, κύριε Ντόκα, που διαφαίνεται. Αν βάλει κανείς παροπίδες, τότε χάνει την πραγματικότητα. Μαζί σας είμαι εγώ. Συνεπώς, οφείλουμε να λέμε το καλό, το μέτριο και το κακό και να επισημαίνουμε πιθανά σημεία που θέλουν βελτίωση πριν ακόμη το νομοσχέδιο πάρει τελική του μορφή. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή ένας ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει τέλος επιδεύματος. Τι είναι αυτό? Είναι ένας φόρος. Πόσο είναι? Περίπου 600 ευρώ το έτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη αυτός ο φόρος αντιστοιχεί σε ένα εισόδημα περίπου 8.000 το χρόνο. Άρα κάθε επαγγελματίας θεωρείται ότι έχει ένα εισόδημα ελάχιστο, 8.000 ευρώ το χρόνο, για το οποίο και πληρώνει το τέλος του δεύτερου το φόρο. Με αυτό το σύστημα το οποίο μπαίνει ένα ποσό που είναι περίπου 14.500, 15.000, δεν είναι 10.000, γιατί 10.000 είναι για τους νέους. Όσοι έχουν πάνω από 8-9 χρόνια είναι περίπου 15.000. Άρα, μειώνει το τέλος επιδεύματος στο μισό, άρα αντί για 8.000 εισόδημα θεωρεί 4.000 εισόδημα και πέραν αυτού βάζει και 15.000 περίπου εισόδημα σε όποιον έχει πάνω από 8-9 χρόνια. Μάλιστα. Άρα 20.000 το χρόνο κάθε επαγγελματία σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα πρέπει να βγάζει δηλαδή 1.700 ευρώ το μήνα. Σας λέω ότι προσωπική μου εμπειρία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και δεν λέω αυτούς που έχουν 2, 3, 5 ή 10 υπαλλήλους, να μην πω περισσότερους, που έχουν το μαγαζάκι,
που πουλάει οτιδήποτε. Οι οποίοι δεν βγάζουν 1.700 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα σημείο που θα το δει προφανώς ο Υπουργός. Θα το δει, λέτε. Θα φανεί και στη δημόσια διαβούλευση. Πάντως, αν τα πράγματα γίνουν όπως διαφαίνονται, εσείς είστε απέναντι. Είναι υποθετικό. Ποτέ δεν γίνονται έτσι. Πάντα υπάρχουν βελτιώσεις και διορθώσεις. Για να δούμε. Πρέπει να δούμε αν θα είναι μικρές ή μεγάλες. Γιατί εδώ να πω, κύριε Βλέτσα, και το άλλο. Δεν έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά αυτά στον κόσμο. Τον Κατρούγκαλο κατήγγειλε για αύξηση φορολογίας και καλά έκανε, θα έλεγα εγώ. Αλλά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε καμία αύξηση φορολόγησης. Τον κύριο σε όλους τους τόνους. Η Νέα Δημοκρατία τον κατήγγειλε για το ασφαλιστικό. Εντάξει. Και για το χαστούκι που έδωσε στους επαγγελματίες. Εντάξει. Με το ασφαλιστικό όμως. Εδώ όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε καμία αύξηση φορολόγησης. Το έλεγε αυτό, κύριε Βλέτσα. Αυτό το νομοσχέδιο. Το έλεγε αυτό. Αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Τόκα. Μαζί το έχουμε συζητήσει. Αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Τόκα, είναι καθιερώνει έναν. Ουσιαστικά νέο φόρο. Δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας νέος φόρος. Και άρα έλεγε ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά. Είναι η άποψή σας. Τι άποψή μου, το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε μια αύξηση φόρου. Το έχει πει. Το έχει πει. Εσείς δεν το έχετε ακούσει. Δεν είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση πάταξη οροδιαφυγής και δεν είπε ότι μέσα στην πάταξη οροδιαφυγής ότι δεν θα υπάρξει κάποιο νέο φόρο. Εγώ καταγράφω τη διαφωνία σας με όσα διαφαίνονται μπροστά μας. Θα δούμε την τελική. Εντάξει, είναι μια μετάφραση. Εγώ θα πω όμως την άποψή μου. Τι μετάφραση, αυτό μου λέτε. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι κανένας νεοδημοκράτης, κάθε νεοδημοκράτης καταρχήν, βλέπει αυτή τη στιγμή 4 μήνες μετά τις εκλογές, δημοσκοπικά τουλάχιστον, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα νούμερα τα οποία έχει και είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι περίπου 38-39 στα Κάλοπ. Βλέπει ότι αυξάνει διαφορά της από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτάσει. Γιατί καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τις εκλογές η διαφορά και βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει. Όμως. Κανένας νεοδημοκράτης, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν θέλει να εξαργυρώνει δημοσκοπική υπεροχή η Νέα Δημοκρατία με κάποιους νέους φόρους. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα. Είστε σαφείς. Είναι μια άποψη που κάθε νεοδημοκράτης την έχει και ο Υπουργός ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και γι' αυτό εγώ το λόγο θα πρέπει τώρα, να βρούμε την χρυσή τομή στην πάταξη της φοροδιαφυγής αυτής που υπάρχει εκεί όπου υπάρχει σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν με την ειλικρίνεια η οποία. Πάντα ωραία, μέχρι ωραία. Σήμερα έπιανε τη Νέα Δημοκρατία. Κρατώ τις δηλώσεις σας και μόλις θα έχουμε την τελική φόρμα και το νόμο, το σχετικό νόμο, θα το ξανασυζητήσουμε. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση των υποκλοπών εδώ τώρα, γιατί έχουμε νέα στοιχεία στις υποκλοπές. Σύμφωνα με αποκαλύψεις θα κρίνετε εσείς αν είναι αυτές, αν είναι αληθείς ή όχι. Ο καθένας συσκρίνει σε αυτή τη φάση, θα δούμε. Γιατί ακούω και κάποια στελέχη να μιλάνε για κουτσομπολιό. Σύμφωνα λοιπόν με αποκαλύψεις, από το κινητό τηλέφωνο του Γρηγόρη Δημητριάδη έχουν φύγει 11 SMS με τα οποία παγιδεύτηκαν τηλέφωνα πολιτικών, δικαστικών. Επαναλαμβάνω, από το τηλέφωνο λέω του Δημητριάδη, δεν λέω ότι ο ίδιος έστειλε. Πιθανότατα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες τεχνικές για να γίνει αυτό. Τι λέτε, πώς βλέπετε τις νέες αποκαλύψεις ή και τις άλλες που μιλούν για διασύνδεση Predator και παρακολουθήσεων Ape. Πώς ακούτε αυτές τις αποκαλύψεις, λέτε και εσείς ότι είναι κουτσομπολιά, όπως είπε κάποια στιγμή στη Βουλή ο Μάκης Βορύδης. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι τόσο χαζός ο κόσμος να τρώει κουτουάχορτο. Για δίθεν αποκαλύψεις, τις οποίες ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Που εκρίθη στις εκλογές όλο αυτό το θέμα και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν κρίνονται εσείς. Πολιτικά κρίνονται στις εκλογές αυτά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τόκα, υπάρχει και δικαστική διαδικασία. Επανέλθει αυτή τη στιγμή με το ότι ήταν ο Μάκης, ο Λάκης, ο Τάκης ή ο Κίτσος και πολύ λογικά είπε ο κύριος Βορύδης ότι τέτοια κουτσομπόλα στη Βουλή, αν καλά άκουσα, πρώτη φορά ακούω. Τον χαρακτήριζε λοιπόν ότι λέει κουτσομπολιά με την εξής έννοια. Ξέρετε, να. Ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές ότι ο κύριος Δημητριάδης που ισχυρίζεται τάχα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έκανε αυτά τα μηνύματα θα πρέπει να είναι ή βλάκας ή να μην είναι αυτός. Η ερώτηση είναι απλή. Η αρχή ΑΔΑΕ, πώς λέγεται, διασφάλιση δεδομένων απορρίτου επικοινωνιών.
με επίσημη ανακοίνωσή της είπε ότι τα μηνύματα μπορούν να σταλούν από το δικό σας τηλέφωνο, από το δικό μου τηλέφωνο, του καθενός τηλέφωνο, και να φαίνεται ο αριθμός του ΤΑΔΕ, του κυρίου Δημητριάδη. Πιθανά υπάρχουν. Άρα τα δεδομένα είναι δύο τα ενδεχόμενα. Ή κάποιος, αυτός που κάνει αντιπολίτευση, λέω εγώ ίσως. Ο Ανδρουλάκης παγίδευσε τον Δημητριάδη. Λέω εγώ, αυτός που κάνει αντιπολίτευση ίσως, και δεν είναι ένας αυτός που κάνει αντιπολίτευση, αλλά κάποιος που θέλει να κάνει αντιπολίτευση ίσως, έστειλε αυτά τα μηνύματα και έβαλε το νούμερο του κυρίου Δημητριάδη, ή είναι τόσο χαμένος ο κύριος Δημητριάδης και έστειλε από το δικό του τηλέφωνο αυτά τα μηνύματα. Υπάρχει η αλαζονία της εξουσίας. Είναι πολύ όταν αστεία είναι αυτή η υπόθεση, κύριε Τόκα. Όταν κανείς είναι στην εξουσία, νιώθει ότι είναι στο απειρόβλητο. Το χορτό έχει πάψει να το τρώει ο κόσμος. Μάλιστα. Ως επίπου δεν μιλάμε για αποκαλύψεις, μιλάμε για κουτσομπολιό και κατηναριό. Δεν είναι κουτσομπολιό κατηναριό. Τώρα αυτή το Μέγκα. Μιλάμε, το Μέγκα κάνει αυτό. Εγώ το πολίτικο, το Σπίγκελ. Α, τον Ανδρουλάκη. Ήμουνα τόσο σαφής. Το πολίτικο, το Σπίγκελ που μιλούν για Γότερ Γκέιτ. Σας είπα ότι όποιος για το θέμα, μέσα ενημέρωσης. Σας είπα, κύριε Τόκα, ότι από το δικό σας τηλέφωνο. Κάνει κουτσομπολιό. Από το δικό σας τηλέφωνο ή από το δικό μου του καθενός μπορούν να σταλούν αυτά τα μηνύματα και να φαίνεται ο αριθμός του κυρίου Δημητριάδη. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το ξέρει ο πολιτικός, η πολιτική με όμικρον γιώτα που ανακοινούν πάλι αυτό το θέμα, όταν το ξέρουν αυτό, σημαίνει ότι ταΐζουν κουτόχορτο κάποιους που τα πιστεύουν, γιατί δεν θα ήταν τόσο βλάκας ο κύριος Δημητριάδης ώστε να στείλει από το δικό του τηλέφωνο αυτά τα μηνύματα αφήστε, που κάποιοι τον αντιπολίτες λένε. Πάντως κουτσομπολιό δεν κάνει το Μέγκα, έτσι, κάνει το Μέγκα κουτσομπολιό. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Γιατί το Μέγκα κάνει τις αποκαλύψεις. Το πολίτικο, το Σπίγκελ. Το στόμα μου είπε αυτά που είπε. Αυτοί κάνουν αποκαλύψεις όμως. Αυτές τις αποκαλύψεις που χρησιμοποιεί ο Ανδρουλάκης. Το Μέγκα την έκανε. Όχι αυτή την αποκάλυψη. Ότι τάχα ο Δημητριάδης από το κινητό του τα έστειλε. Μάλιστα. Εδώ πάντως δεν είναι να εύχεσαι στο Δημητριάδη. Δεν είναι να εύχεσαι. Να του στέλνεις μηνύματα για ευχές, γιατί σου απαντάει και σε παγιδεύει, έτσι. Είστε να κάνουμε σίγουρος, και λίγο χιούμορ. Είστε σίγουρος ότι απαντάει ο ίδιος? Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι σίγουρος μέχρι να αποδειχτεί αυτό. Και πιστεύετε δικαστικά ότι αυτή η αποκάλυψη ο ίδιος θα έστελνε ποτέ από το δικό του κινητό? Τι να σας πω, μερικές φορές η εξουσία σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι στο απειρόβλητο και κάνεις λάθη. Αυτό παθαίνουν και πολλοί σε αντιπολίτευση και κάνουν τέτοια λάθη. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει. Και στην εξουσία της αντιπολίτευσης συμβαίνει αυτό. Τώρα, η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου είναι η ακρίβεια, ο χειμώνας που έρχεται, η ακρίβεια στην ενέργεια, όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης, δεν είναι επαρκή όμως, και επειδή κινείστε στον κόσμο, ο κόσμος είμαι σίγουρος. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζέοι, σας λένε το ίδιο πράγμα. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, των πολιτών, σας λέει ότι δύσκολα τα φέρνει βόλτα πια. Με την ακρίβεια στα τρόφιμα, πώς είναι δυνατόν, κύριε Βλίζα, τώρα ένα προϊόν που το παράγεις εδώ στην Ελλάδα να είναι πιο φτηνό στο εξωτερικό? Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο χρειάζεται θέμα. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη τώρα. Και έχει, κύριε Ντόκα, δύο σκέλη. Το ένα είναι ο γενικός πληθωρισμός που είναι χαμηλός, είναι περίπου 2,5-2,7%, και το άλλο είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα που είναι περίπου 9-9,5%. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι στα καύσιμα γιατί είναι κάτι που εξαρτάται διεθνώς, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Πέσαν, είχαν ανέβει πολύ. Εντάξει. Μπορεί να ξανανεύουν λόγω του πολέμου, μπορεί να ξαναπέσουν. Και εδώ είναι έχουμε κάτι που δεν εξαρτάται από τοπικούς παράγοντες, δεν εξαρτάται δηλαδή από την Ελλάδα, αλλά είναι ένα διεθνές φαινόμενο με τα πάνω κάτω. Μένω λοιπόν στα τρόφιμα, που είναι και μια πληγή σήμερα για το νοικοκυριό, διότι έχουμε ακρίβεια και αυτή η ακρίβεια μπαίνει σε κάθε νοικοκυριό σαν άγχος. Και ούτε πρόκειται να πω ότι υπάρχουν και κερδισμένοι, δηλαδή αυτή η παραγωγή που ενδεχομένως τα πουλάνε ακριβότερα, ή κάποιοι μεταπράτες, μικρομεσαίοι και μεγάλοι μεταπράτες. Δεν θα μείνω σε αυτό. Παρότι μπήκαν δύο πρόστιμα, το μέγιστο προβλέπει ο νόμος, ένα εκατομμύριο. Χρειάζεται περισσότερο έλεγχο. Σε δύο μεγάλες εταιρείες. Μπήκαν πρόστιμα, χρειάζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω αυτό είναι ένα κάποιο μέτρο. Υπάρχει ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή η μάχη της κυβέρνησης είναι αυτή η ακρίβεια. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη να μπορέσει τώρα, να πράξη. Σταματήσει. Τι σας λέει ο κόσμος στον δρόμο? Έχει δώσει κάποια μέτρα στήριξης, αυτά τα γνωστά δεν χρειάζεται να τα πούμε, και από εκεί και πέρα υπάρχει προσπάθεια αυτή η ακρίβεια, με τα καλοκαιρινή ακρίβεια, να χτυπηθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα κριθεί η κυβέρνηση περίπου το Φλεβάρι, το Μάρτιο, όταν θα έχει φύγει αυτή η ορμή, αν πέτυχε με τα μέτρα που πήρε και παίρνει ή αν δεν πέτυχε. Είμαστε όμως σήμερα σε μια εποχή, σε ένα μήνα, σε ένα δίμηνο που έχουμε ακρίβεια.
Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και δεν μπορεί κανείς να το κρύψει, να πει ότι δεν υπάρχει. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη, κύριε Βλέζα, και επειδή ξέρω ότι μιλάτε με το κέντρο και μεταφέρετε αυτό που σας λέει ο κόσμος, χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Για να τα βγάλουν πέρα οι περισσότεροι. Η στήριξη υπάρχει με μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι υπαρκτά, έχουν ανακοινωθεί και προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, ό,τι περισσότερο μαζεύει από φόρους, είτε από τη φορολόγηση που είχατε πει πριν, είτε από άλλες περιπτώσεις, να πιάνουν τόπο τα χρήματα σε στήριξη του κόσμου. Να ελπίσουμε ότι όταν θα κρυθεί μετά από 3-4 μήνες που θα περάσει αυτή η μπόρα, θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Τότε όμως θα το δούμε, όχι σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Τα ακούω, αξιολογούνται από τον κόσμο. Ερχόμαστε τώρα εδώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές δημοσιονητών. Έχετε πολλά χρόνια να δείτε κεντροδεξιά παράταξη, ή να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, να δείτε κεντροδεξιό υποψήφιο δήμαρχο να μπαίνει στο δεύτερο γύρο. Από το 2006 που ο Νίκος Γκόντας κέρδισε και τις εκλογές. Άρα από το 2010 υπάρχει ζήτημα στο Δήμο Ιωαννιτών. Σας προβληματίζει οι τελευταίες εκλογές που έγιναν μεταξύ Μπέγκα και Παπαγεωργίου στο δεύτερο γύρο και οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι από την κεντροδεξιά έμειναν έξω από το δεύτερο γύρο. Σας προβλημάτισαν? Η Νέα Δημοκρατία δεν έδωσε στήριξη. Δεν μιλώ τώρα, δεν έδωσαν επίσημα στήριξη. Είναι, έτσι όπως το λέω. Είναι ένα σημείο που όταν έχεις από ένα μεγάλο κόμμα τρεις διαφορετικούς υποψηφίους, είναι πολύ εύκολο να μείνουν και οι τρεις έξω. Και ειδικά όταν το όριο για να είναι κανείς δεύτερος ήταν περίπου στο 23-24%, δεν θυμάμαι, είναι φυσιολογικό να μείνουν και οι τρεις έξω. Είναι ένα θέμα. Οι φιλοδοξίες όμως είναι ανθρώπινες. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να παρέμβει στις μικρές κοινωνίες. Έκανε παρέμβαση, στήριξε δηλαδή μόνο τις 13 περιφέρειες ανθρώπους συγκεκριμένους και τους τρεις μεγάλους δήμους, τον Πειραιά που τον κέρδισε, την Αθήνα όπου έχασε ο Κώστας Μπακογιάννης και τη Θεσσαλονίκη όπου, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, φαίνονταν ότι θα χάσει ο νυν δήμαρχος. Ίσως γιατί θεωρούνταν αποτυχημένος από μεγάλα κομμάτια. Για διάφορους λόγους. Ίσως να έπρεπε να κάνει κάποια επιλογή. Άλλη και να διαφορετική επιλογή ίσως, η Νέα Δημοκρατία εκτός Ζέρβα. Η προσωπική μου άποψη βέβαια δεν έχει καμιά σημασία. Ως εκ τούτου, στις 13 περιφέρειες και στους τρεις μεγάλους δήμους που είχε στηρίξει, έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για τα οποία δεν είμαστε εδώ, τόσο χαρούμενοι, ναι. Αλλά στο Δήμο Ιωαννιτών δεν είχε ανάμειξη και δεν θέλησε να περιορίσει. Ναι. Εσάς σας προβληματίζει εδώ, τοπικά σας προβληματίζει? Εκτιμώ ότι μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που έχουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί? Και πιθανολογώ ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε τέτοια πολυδιάσπαση, όπου οι υποψήφοι που θα είναι από την. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι περιορισμένοι. Ένας, ίσως το καλύτερο, ας υπάρξει και μια πιθανή δεύτερη. Εδράζεται αυτό που λέτε σε πληροφόρησή σας? Αυτό είναι το χνότο που ακούμε αυτή τη στιγμή από τους δημοκράτες. Άρα δεν θα είναι εύκολο σε κάποιον, όση φιλοδοξία και να έχει, να κάνει μια επανάληψη αυτού του δεδομένου που είχαμε σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχει αίσθηση και η πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία, όχι επίσημα, στήριξε όμως με κάποια τηλέφωνα τα κεντρικά την υποψηφιότητα Παπαγεωργίου. Κάποια στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής ΔΕΕΠ, σε αντίθεση με αυτό, στήριξαν με τηλέφωνα, με τηλεφωνικές τους επικοινωνίες, στήριζαν Μπέγκα. Έχετε κάτι τέτοιο, έχει πέσει στην αντίληψή σας? Κουτσουμπολιάνη πόσατα. Πάλι το ίδιο, πάλι κουτσομπολιά. Δεύτερη φορά μιλάμε για κουτσομπολιά. Μια για υποκλοπές, μια για αυτό. Αφού είναι, τι να τα κάνουμε. Ναι, δεν υπήρξε αυτό. Δεν υπήρξε αυτό. Εσείς τι ψηφίσατε, πού ψηφίζετε καταρχάς, εδώ Δήμο Ιωαννιτών? Ψηφίζω στο Δήμο Ζήτσας. Ψηφίζετε το Δήμο Ζήτσας και εκεί ψηφίσατε, φαντάζομαι. Δεν έχει σημασία, δεν πρόκειται κανείς να πει τι ψήφισε. Δεν θα μου πείτε. Είναι γνωστό στον κόσμο. Πάμε στο κεντρικό που αρχίσατε να λέτε, γιατί ήταν μια όχι καλή βραδιά ο δεύτερος γύρος για τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι? Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε δύο πράγματα. Ότι στον πρώτο γύρο η Νέα Δημοκρατία πήγε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο γύρο το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο που θα περιμέναμε. Και είπε μάλιστα ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να δούμε και κάποιες άλλες επιλογές στα πρόσωπα που στηρίζουμε. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι. Δεν μπορεί να βλέπουμε, παράδειγμα λέω, το ΚΚΕ, το οποίο κέρδισε σε όλη την Ελλάδα 5 ή 6 δήμους. Και σε όλη την Ελλάδα το ποσοστό του είναι 7-8%, άρα θα έπρεπε να έχει κερδίσει 25-30% και πανηγυρίζει, γιατί αντί για 25-30% κέρδισε 5-6%. Η Νέα Δημοκρατία που με 41%
κέρδισε περίπου το 75%, 76% των Δήμων, τότε θα έπρεπε να είναι, να πανηγυρίσει πάρα γιατί πολύ. Γιατί έχασε ο Μπακογιάννης στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Δεν από μπορώ να το αναλύσω σε κομματική Χαριδούκα. Βάση, αλλά αν θέλετε την καθαρά προσωπική μου άποψη, είναι ότι θέλησε να κάνει ένα debate με τον κύριο Δούκα, με τον οποίο έχει μια διαφορά περίπου 30 μονάδες στο πρώτο γύρο, και έτσι του προσέφερε μια ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητα που δεν είχε ανάγκη να την προσφέρει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Παρόλα αυτά, δεν έχει σχέση με κομματική θέση, ούτε αναλύθηκε. Παρόλα αυτά όμως, πίστηκαν από τον Δούκα στο debate οι πολίτες και όχι από τον Μπακογιάννη. Άρα πίσω από αυτό που λέτε υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Ναι, ναι. Γιατί πίστηκαν από τον Δούκα, στο debate. Έδειξε ότι ο κύριος Δούκας πήρε μεγαλύτερο ποσοστό, έπεισε περισσότερο κόσμο. Τώρα, γιατί αυτό ρωτώ. Αυτό ρωτώ από την αρχή. Δεν έχω κάνει αυτή την ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βλέτσα. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι.